Okay. Κάντε το εικόνα, κυρίε και κύριοι. Στο Μεξικό, που αυτέ τι μέρε αντιμετωπίζει ένα κύμα φωνικού καύσωνα σε συνδυασμό με μια από τι σκληρότερε ξηρασίε στην ιστορία του, πέφτουν πήθηκοι κυριολεκτικά από τον ουρανό. Νεκροί, μην αντέχοντα τη ζέστη. Ναι, είναι τόσο απόκοσμο όσο ακούγεται. Περισσότεροι από 80 πήθηκοι, αν και μαθημένοι στη ζέστη, έχουν πέσει από τα δέντρα, αποτελώντα επί τη ουσία το βαρόμετρο για τον εκτροχιασμό τη κλιματική κρίση. Με άλλα λόγια, ό,τι ήταν πριν 100 χρόνια τα καναρίνια στα ορυχεία για του ανθρακορύχου, είναι τώρα οι πήθηκοι χάουλερ για του Μεξικανού. Και αν το Μεξικό σα φαίνεται πολύ μακριά, α έρθουμε στα δικά μα. Με το δάσο τη Δαδιά να παραμένει κάρβουνο και τη Θεσσαλία μια χένουσα πληγή λόγω Ντάνιελ, τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου σε συνεργασία με την ομάδα του ΜΕΤΕΟ έδειξαν ότι οι βροχέ στην Ελλάδα έχουν μειωθεί στο μισό σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό, σε απλά ελληνικά, σημαίνει ότι διαμορφώνονται συνθήκε συναγερμού για τι δασικέ περιοχέ, καθώ το κλίμα μετατρέπει τα δάση μα σε, ιδα... τα δάση σε ιδανικό προσάναμα. Επίση, αυτό σημαίνει ότι μπορεί σε 10-20 χρόνια από σήμερα η καλαμάτα να μην Βγάζει λάδι και η Κρήτη να μην βγάζει ντομάτε. Άλλωστε, η λειψιδρία απειλεί ήδη να σαρώσει τα νησιά μα, ενώ το στέγνομα του υδροφόρου ορίζοντα απειλεί να τυνάξει όλη την αγροτιά στον αέρα. Χειμώνα δεν ζήσαμε, τα χιονοδρομικά βρέθηκαν στο χείλο τη καταστροφή και τώρα οι επιστήμονε προειδοποιούν ότι το καλοκαίρι θα είναι αβίωτο. Τώρα, όχι σε 50 χρόνια. Πάλι σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων δημοσιεύει δυσίωνα προγνωστικά δεδομένα για την πορεία τη θερμοκρασία αυτό το καλοκαίρι, που μπαίνει σε 10 μέρε από σήμερα, και αυτό για ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ υπάρχει ο κίνδυνο η απόκληση από τι συνήθει τιμέ θερμοκρασία να φτάσει τους 2,7 βαθμού Κελσίου, παρακαλώ. Τα καμπανάκια λοιπόν είναι πολλά. Και αν συμφωνούν σε κάτι οι επιστήμονε, αυτό είναι ότι η κλιματική κρίση αποτελεί ανθρωπογενέ φαινόμενο. Δεν φταίει δηλαδή ο κακό μα ο καιρό, εμεί φταίμε. Κι όμω εμεί κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Σε Ελλάδα αλλά και παγκοσμίω. Το φοβερό δε είναι ότι κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε όχι απλώ όταν χτυπάνε καμπανάκια οι επιστήμονε, αλλά ακόμη και τώρα που πέφτουν πίθη στα κεφάλια μα. Αυτά για σήμερα εισαγωγικώ. Σήμερα 5η, 23 Μαου του 2024, γεγονότα 2.0. Το ρολόι δείχνει.